Με τον Μπάγεβιτς πάλι στην επίθεση ΑΕΚ, θα αναστατώσει, θα κάνει την άμυνα της, του ΠΑΟΚ ανωκάτω και θα δώσει την ευκαιρία στο 81 στο Μαύρο να κάνει το 2-0 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα. Πάλι ΑΕΚ εδώ στην επίθεση. Είναι η αφιτηρία του δεύτερου γκολ. Μπαλιά του Ραβούση. Ένα λάθος από τους Ζουγκοσλάβους. Δεύτερο λάθος από τον Ράντοβιτς. Στρώθηκε μπάλα στο Μαύρο που με πολύ δύσκολο σε εκτέλεση σουτ έκανε το 2-0 πριν συμπληρωθεί το ημίωρο του αγώνα. Ο Κούις παίρνει την πολύ φορά, τη μεγάλη φορά θα λέγαμε. Θέλει να γίνει κομπίνα, τελικά το κάνει το σούτ ο Μαύρος, είναι 1-0. Πέμπτο προς πέμπτο ακριβώς λεπτό και ο Θωμάς Μαύρος με το φάουλ αυτό ανοίγει το σκορ. Δίντσικος. Ο Μαύρος μπαίνει απειλητικά στην περιοχή του Ολυμπιακού και γκολ. Ορφανός Περσίας Νικολούδης. Γίνεται το λάθος από τον Νικολούδη, μπάλα στο Δίντσικο που τον παρακολουθεί ο Βαμβακούλας, το Μαύρο και ο Μαύρος με δεξιό σου στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει έτσι στο 11ο λεπτό το ΑΕΚ Ολυμπιακός. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Δεν έχουν άδικο αυτοί που ισχυρίζονται πως ο καλός επιθετικός είναι ευτυχία για τους συμπαίκτες του και πονοκέφαλος για τους αντιπάλους. Κανόνας που στο Θωμά Μαύρο έβρισκε την επιβεβαίωσή του σε κάθε αγώνα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στην προσπάθειά μου βέβαια για να βάζω γκολ υπέρ της ομάδας μου σε κάθε παιχνίδι, σίγουρα υπήρχαν και αντίπαλοι οι οποίοι με φύλαγαν και εγώ τους σεβόμουν, αλλά σε καμία περίπτωση βέβαια δεν τους φοβόμουν.